Περιμένουμε λοιπόν. Ξέρουμε πολύ καλά πάντως. Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 2.585.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότεροι από 705.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 7 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.408, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 573 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι και 1.124 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 55 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 15 είναι γυναίκες, το 27,3% και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 51 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά, οι θάνατοι παραμένουν 121 σε όλη τη χώρα. Οι 32 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 56.944 κλινικά δείγματα. Όπως είπαμε χθες, αυτός ο ταχαίος μεταδιδόμενος ιός δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να προσβάλλει τόσο τις μεταναστευτικές όσο και τις τοπικές κοινότητες. Είναι ζήτημα λοιπόν ζωτικής σημασίας γρήγορα να διαγνώσκεται σε περιοχές που διαβίουν ευάλωτες ομάδες και να γίνεται η χνηλάτιση των επαφών και περιορισμός μετάδοσης της νόσου, όπως έγινε και στη δομή φιλοξενίας για την οποία ακούσατε εχθές. Η έρευνα για την κατανόηση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό συνεχίζεται και σε αυτήν συμβάλλουν επίσης ιατρικές ειδικότητες που δεν φαίνονται εκ πρώτης όψης να εμπλέκονται στη διάγνωση της λίμωξης, όπως οι παθολογανατόμοι, που είναι υπεύθυνοι για τη διάγνωση πολλών νόσων, κυρίως καρκίνων, με την εξέταση ιστικών δειγμάτων. Πολύ πρόσφατα είδε το φως δημοσιότητας σε ένα από τα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης σχετικά με την εξέταση ιστικών δειγμάτων από ασθενείς που έπασχαν από τη νέα νόσο. Η μελέτη έδειξε την εντόπιση του ιού στα ενδοθυλιακά κύτταρα των αγγείων πολλών οργάνων, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ύπαρ και το έντερο, και την επαγωγή θανάτου σε αυτά τα κύτταρα, προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου, λόγω της παρουσίας του ιού. Το έβριμα αυτό αναμένεται να μας βοηθήσει πολύ στη διαλεύκανση των μηχανισμών της λίμωξης από τον ιό και στο γιατί αυτός ο ιός κάνει αυτή την πολυσυστηματική μορφή, όπου κατά κάποιο τρόπο προσβάλλει πολλά όργανα ταυτόχρονα. Σήμερα στην Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και συζητούνται ακόμα, όπως η στρατηγική άρση των μέτρων, και έγιναν τοποθετήσεις από επιστήμονες της Επιτροπής και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και συζητήθηκε στα πλαίσια αυτά και η στρατηγική επιδημιολογικής επιτήρησης. Από δύο διαφορετικές μαθηματικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνεται η σταθεροποίηση του ρο 0 πολύ κάτω από το 1 στην ελληνική επιδημία. Οι στόχοι της επιτήρησης παραμένουν η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας, της γεωγραφικής εξάπλωσης και της σοβαρότητας του ιού στον πληθυσμό μας. Μας ενδιαφέρει το φορτίο της νόσου, μας ενδιαφέρουν οι τάσεις επιδημίας στον χρόνο και μας ενδιαφέρει η χρήση αυτών των δεδομένων για τον πολύ σημαντικό στόχο, να προβλέπουμε την πορεία της καμπύλης της επιδημίας. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε σωστή εκτίμηση και αποτίμηση για τα μέτρα μας και την άρση τους σε πολύ σημαντικές παραμέτρους, όπως η επάρκεια του συστήματος υγείας και φυσικά να υπάρχει και ορθή επιλογή των κατάλληλων χρονικών σημείων στα οποία πραγματοποιούνται οι αλλαγές στα μέτρα. Φάνηκε λοιπόν από αυτή την αναλυτική συζήτηση που ακόμα συνεχίζεται ότι τα μέτρα μας έδρασαν και ατομικά τα περισσότερα, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου στην κοινότητα, αλλά και συνολικά όλα μαζί στο να μειώσουν 80% και πάνω τη διασπορά της νόσου στην κοινότητά μας. Ένας άλλος στόχος επιτήρησης παραμένει η ανίχνευση και ο περιορισμός επιδημιών σε νοσοκομιακούς χώρους,
σε χώρους φροντίδας ευπαθών ομάδων ή σε χώρους φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων ή κλειστές κοινότητες, ώστε να προστατευτούν οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι ευπαθείς και οι ευάλωτες ομάδες. Ένας τελευταίος λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε αυτή την επιτήρηση είναι η παρακολούθηση τυχών υιογενών αλλαγών. Για επιδημιολογικούς λόγους, αλλά και για πραγματικούς λόγους, γιατί τυχόν αλλαγές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν θα αναπτυχθεί εμβόλιο. Σχετικά με τα σχολεία, συνεχίζεται η ειδική συζήτηση στην Επιτροπή μας. Θα ισχύσουν αυτά που σας είπα και χθες. Δεν θα πάρθει κάποια απόφαση ή εισήγηση ειδική σήμερα. Αυτό θα γίνει με ειδικό τρόπο, με βάση την πορεία της επιδημίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των παιδιών, του οικογενειακού τους περίγυρου, των ευπαθών ομάδων και όλης της κοινωνίας. Σχετικά με μέτρα που αφορούν σε δομές υγείας, όπως παραδείγματι η λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρίων και τακτικών χειρουργείων, σε 24 ώρες θα υπάρξει τοποθέτηση της Επιτροπής, όπως και για τη λειτουργία των σχολείων. Θα υιοθετηθούν οδηγίες με ειδικά κριτήρια ιεράρχησης, τα οποία θα αξιολογούν οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμόξεων σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, αλλά και της κανονικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η χρήση φασμάτινων μασκών από το γενικό πληθυσμό και ειδικούς πληθυσμούς για τη φάση της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των μέτρων, τη φάση δηλαδή η οποία θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή συζήτησε σοβαρά το ενδεχόμενο χρήση της μάσκας, η οποία θα γίνεται σαν μια σύσταση αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την οδηγία του ECDC, θα αφορά κλειστούς χώρους της κοινωνίας μας και θα γίνεται με ειδική αναγνώριση των κινδύνων και της ψευδέστης ασφάλειας που μπορεί να προκύψει από μαζική χρήση των μασκών και φυσικά μετά από ειδική εκπαίδευση. Θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες τις επόμενες δύο μέρες. Επίσης, στην Επιτροπή συζητείται αυτή τη στιγμή η στρατηγική χρήση εργαστηριακών δοκιμασιών και η επέκταση των κριτηρίων ελέγχου, για τα οποία θα σας ενημερώσω αύριο, καθώς και η επανεξέταση της ευρείας χρήσης των ταχείων τεστ αντισωμάτων και των κριτηρίων με τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε τέτοια τεστ σε επιδημιολογικές μελέτες. Θέλουμε να μην κατά κάποιο τρόπο οδηγηθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έζησαν άλλες χώρες και να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστες δοκιμασίες αντισωμάτων για επιδημιολογικούς σκοπούς. Ο αγώνας όλων μας συνεχίζεται με αισιοδοξία, με την καλή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων σε όλες μας δραστηριότητες αυτή τη στιγμή, ώστε να προχωρήσουμε με ασφάλεια και στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καραταλιάς. Καλησπέρα σας για την πολιτική προστασία. Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε πετύχει πολλά και κάθε ημέρα που περνά μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα που όλοι τώρα περιμένουμε την έναρξη της συζήτησης σύντομα για την όποια σταδιακή άρση των μέτρων. Και αυτό γιατί, όπως επαναλαμβάνουμε συχνά, ό,τι έχουμε πετύχει μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί. Και αν κάποιοι λίγοι δύσπιστοι μπορεί να θεωρούσαν ότι είμαστε υπερβολικοί και πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, νομίζω τα καθημερινά γεγονότα τους διαψεύδουν. Όπως γνωρίζετε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις προηγούμενες ώρες και αντιμετωπίζουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά στην περιοχή στο Κρανίδι. Δεν έχω κάτι περισσότερο να ενημερώσω από αυτά τα οποία ήδη μετά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις έχω ενημερώσει. Αυτή τη στιγμή επιστρέψαμε με 177 δείγματα, τα οποία είναι σε φάση επεξεργασίας αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια. Αφορούν σε 177 δυνητικές επαφές high ή low risk των φιλοξενούμενων στη δομή. Και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να σταθμίσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τα μέτρα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε πάρει. Θέλω να επαναλάβω, να κάνω έκκληση και παράκληση σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την υγεία των ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αν υπάρχει οποιαδήποτε διασπορά να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή δεν θα είναι εκτεταμένη. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Υγείας τα πραγματικά δεδομένα και αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι μια δυναμική κατάσταση στην οποία κάθε νέο δεδομένο μας βοηθάει να πάρουμε τις αποφάσεις για το επόμενο βήμα. Επίσης, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 27 Απριλίου. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι λήγουν στις 28 Απριλίου και ότι από την επόμενη Τρίτη επιστρέφουμε στους γνώριμους ρυθμούς. Η επιστροφή θα είναι σταδιακή,
Και βέβαια πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί πολλές φορές και ανάλογα με τις εξελίξεις είτε να πατάμε φρένο, είτε να επιστρέφουμε στη λήψη κάποιων περιοριστικών μέτρων εφόσον προκύπτουν επιδημιολογικά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση πάντα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Ο οδηγός μας ήταν και είναι αποκλειστικά η προστασία της ζωής των πολιτών. Και σε αυτό δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός. Αν υπάρχει κάτι που διδάσκει η εμπειρία από το Κρανίδι, είναι το πόσο μεταδοτικός είναι αυτός ο ιός και το πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να γίνει ζημιά αν χαλαρώσουμε και κυρίως αν δεν τηρηθούν τα μέτρα και οι κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθούμε στο εξής. Η κυβέρνηση μεθοδικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, επεξεργάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο την ώρα που πρέπει θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Όπως και για την εφαρμογή των μέτρων, έτσι και για τη σταδιακή άρση τους, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει έγκυρη, υπεύθυνη, καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε κάθε βήμα. Πρέπει να είναι σαφές ότι το μόνο μέτρο που έρεται από την επόμενη εβδομάδα είναι ότι στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα υποθηκοφυλακία, έμιστα αλλά και άμιστα. Επίσης ανοίγουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα εκείνες των συνενετικών προσημειώσεων. Σημειώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση των όποιων φαινομένων συνωστισμού, η διαδικασία συνενετικών προσημειώσεων θα γίνει μέσω των γραμματιών, χωρίς τη συμμετοχή των διαδίκων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι για να αποφευθεί ο συνωστισμός της τράπεζης, οι συντάξεις και αυτό το μήνα θα καταβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα μέρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΟΤΕ και των τραπεζών έλαβαν τις συντάξεις τους σήμερα 22 Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι θα τις λάβουν στις 24 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΆΜΚΑ τους. Οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους 27 Απριλίου. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, του Δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΕΤΑΠ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 29 Απριλίου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια μας ναι αποδίδει. Το αποτέλεσμα όμως είναι ακόμα εύθραυστο. Γι' αυτό και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι ένας. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα, συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Τόσο τώρα, όσο και κατά τη διάρκεια της σταδιακής άρσης τους. Πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Όσο κουραστικό, όσο δύσκολο και αν φαίνεται κάποιες στιγμές αυτό. Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να βγούμε επιτέλους νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Φουσέκη από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Απέναντι στην προοπτική σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο αύξηση των κρουσμάτων? Οι περιορισμοί θα έρονται για χρονικό διάστημα 14 ημερών, ώστε να υπάρχει έλεγχος τυχών επιπτώσεων, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα τεστ αντισωμάτων? Περιπτώσεις όπως το Κρανίδι επηρεάζουν το χρόνο άρσης των μέτρων? Είναι 2-3 πράγματα διαφορετικά. Να πούμε εδώ ότι πρώτον, με βάση τις μαθηματικές μας εκτιμήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ασφαλείς και βασίζονται και στα πραγματικά καταγεγραμμένα κρούσματα και στις νοσηλίες και στους θανάτους και, στο πώς τα μέτρα επηρέασαν την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, έχουμε φτιάξει προβλέψεις για το πώς μπορεί να επηρεαστεί η καμπύλη της επιδημίας, αυτό που είπα στην ανακοίνωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με μεγάλη ασφάλεια, που βασίζεται στα μαθηματικά, μπορούμε να πούμε ότι σε 7 ή σε 15 μέρες, ανάλογα με τους αριθμούς που θα καταγράφουμε μετά τη χαλάρωση, ας πούμε, ενός μέτρου, περιμένουμε να δούμε αυτό και αυτό στις νοσηλίες, στις ΜΕΘ, στην πορεία του ιού στη χώρα. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, βέβαια αυτό μπορεί να γίνει και ανά 7 ή 15 μέρες. Ιδιαίτερα όσο περισσότερα δεδομένα έχεις, και γι' αυτό θα βοηθήσει και ο πιο μαζικός εργαστηριακός έλεγχος και τα κριτήρια του οποίου συζητούμε τώρα στην Επιτροπή, θα μας βοηθήσει να παίρνουμε ακόμα πιο σαφή εικόνα για το τι θα ακολουθήσει, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις και πιο γρήγορα. Οι 15 μέρες είναι ένα όριο, για άλλους είναι 21. Όσο περισσότερο ακρίβεια έχεις τα δεδομένα σου και όσο περισσότερο καλή καταγραφή έχεις πορείας επιδημίας στη χώρα, τόσο μπορεί να μειώνεις και αυτό το διάστημα, και να το φτάνεις και σε 7 μέρες. Και όσον αφορά το τρίτο, αν γεωγραφικά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια ή αν υπάρχουν τοπικές αναζωπηρώσεις σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, και το ζήσαμε αυτό στην πρώτη φάση της επιδημίας και αντιμετωπίσαμε τέτοιες εξάρσεις, θα θυμάστε όλη την εισαγωγή κρουσμάτων από κάποιες περιοχές εκτός Ελλάδος,
Ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή ή τα καινούργια μέτρα σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα αν έχεις μαζικές εισαγωγές κρουσμάτων ή μαζικές επιδημίες, οι οποίες αφορούν όμως και την κοινότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο μια κλειστή δομή και μια επιδημία τέτοιου τύπου να περάσει και στην κοινότητα και από την κλειστή δομή καμιά φορά. Οπότε θέλει προσοχή. Νομίζω θα υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια και θα παρακολουθούμε την εικόνα και σε όλη τη χώρα. Είναι σαφές ότι αυτή την πρώτη φάση της επιδημίας ήταν πιο μαζική η επέλαση της επιδημίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και στην Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν όλες οι άλλες περιοχές. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα στο μέλλον και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, θα έχουμε πολύ περισσότερη εμπειρία. Μαζέψαμε πάρα πολύ εμπειρία από αυτή την πρώτη φάση και πολύ περισσότερη ετοιμότητα σαν σύστημα υγείας, σαν πολιτεία, σαν ηγεσία να αντιποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν τέτοιες τοπικές επιδημίες με αυτό το νέο ιό. Κυρία Χαραλαμπάκου από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κύριε καθηγητά, έχουμε ακούσει για παραπάνω από μία προτάσεις ως προς το άνοιγμα των σχολείων. Ποια είναι η δική σας εισήγηση και ποια είναι η τοποθέτησή σας ως προς την ασφαλέστερη έναρξη των μαθημάτων, καθολική έναρξη ή σταδιακά ανατάξη? Νομίζω παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και φαντάζομαι απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Ακούω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι σαφές εμένα ότι τα παιδιά κινδυνεύουν λιγότερο. Τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν ακόμα λιγότερο. Ο ρόλος τους στη διασπορά και στη μετάδοση νόσου δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλος από διεθνείς μελέτες. Εγώ έχω τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ότι η κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει από τις λιγότερο ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, είμαι μέλος μιας επιτροπής, το συζητούμε. Τα κριτήρια αν θα ανοίξουν τα σχολεία ή όχι εξαρτώνται πάρα πολύ και από το τι επηρεάζεται και τι ακολουθεί αυτό το άνοιγμα των σχολείων, τις οικογένειες που υπάρχουν από πίσω, το αν οι οικογένειες αυτές έχουν ευπαθή ομάδα, όπως είπα και χθες, στον περίγυρό τους, το αν δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τον τρόπο που γινόταν έως τώρα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανή έκθεση ευπαθών ομάδων, το αν υπάρχει τρόπος αυτές οι ευπαθείς ομάδες να απομακρυνθούν από τον οικογενειακό περίγυρο σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι έγινε και με μαζικό τρόπο και σε αυτή την πρώτη φάση της επιδημίας. Άρα είναι πολλοί παράγοντες. Αυτό που έγινε σήμερα είναι συζητήσαμε το πόσο επέδρασε το κλείσιμο των σχολείων, αν μπορεί αυτό να αποτυπωθεί με κάποιο νούμερο, κάποιον αριθμό, στην όλη αντιμετώπιση της πανδημίας. Φαίνεται ότι είχε μια επίδραση, είπα σας είπα συνολικά ότι όλα τα μέτρα μαζί δούλεψαν σε ένα περίπου 80% και πάνω. Φαίνεται ότι υπήρχε μια επίδραση εκεί της τάξης 15-20% κάπου εκεί. Χωρίς με σαφήνεια 100% να μπορεί να το πει κανείς. Θα δούμε και έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα μαθηματικό εργαλείο, το πώς το άνοιγμα των σχολείων, εάν αυτό κριθεί και υπάρξει αντίστοιχη εισήγηση από την Επιτροπή τις επόμενες 48 ώρες, θα επηρεάσει την πορεία της επιδημικής καμπύλης στη χώρα μας πολύ γρήγορα. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον αυτή να το πούμε. Άρα, έχετε δει να έχουν υιοθετηθεί αντίστοιχες στρατηγικές σε άλλες χώρες με χειρότερους αριθμούς από τους δικούς μας. Εμένα δεν με βρίσκει αντίθετο μια τέτοια στρατηγική, αλλά θα περιμένω και τη συνολική τοποθέτηση της Επιτροπής. Πρέπει να ισχυθούμε όλοι μαζί, δεν πρέπει να βιαστούμε. Ο καθένας μας έχει την ατομική του ευθύνη και τοποθέτηση για κάποια πολύ σημαντικά μέτρα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία αυτή η εισήγηση, δεν θα είναι κάποια δικιά μου τοποθέτηση και μόνο. Κυρία Γιωργαντά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα διασφαλιστεί ότι την επόμενη ημέρα θα τηρούνται βασικά μέτρα προφύλαξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σχολεία? Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου άνοιξαν τα σχολεία, η παράδοση των μαθημάτων γίνεται σε ανοιχτούς χώρους, οι σχολικές αίθουσες έχουν αναδιαταχθεί, οι μαθητές εισέρχονται από διαφορετικές εισόδους. Στην Ελλάδα πολλά σχολικά κτίρια έχουν κοινό προάβλιο για γυμνάσιο και λύκειο. Πώς θα γίνει η επάνωδος? Ναι, όλα αυτά ανήκουν σε αυτό που συζητούσαμε σήμερα και συνεχίζουμε να συζητάμε και θα συζητήσουμε και αύριο. Είναι τα ειδικά κριτήρια με τα οποία θα μπορούσε να γίνει ένα άνοιγμα των σχολείων και οι ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν αναιρούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής. Και μάλιστα νομίζω ότι έχουν γίνει και έχουν αρχίσει να γίνονται
συνείδηση και των μικρών παιδιών τα μέτρα υγιεινής όλη αυτή την πρώτη φάση. Ήταν ένα από τα κύρια ωφέλη που πήραμε σαν κοινωνία, που πήραμε σαν οικογένεια, που πήραμε στην καθημερινότητά μας, η χρήση των μέτρων υγιεινής. Και δεν πρέπει να τονίσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και χθες, ότι όλο αυτό το πλαίσιο της επανόδου μας στη μερική κανονικότητα θα γίνει με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής. Με αυστηρή τήρηση, ακόμα και η μάσκα, η οποία, για την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αρχική σύσταση και συζητούμε τις προδιαγραφές με τις οποίες θα την εισηγηθούμε, δεν γίνεται. Θα θυμάστε ότι εμείς οι ίδιοι είπαμε πριν λίγες εβδομάδες να μην γίνει ευρέως, γιατί βλέπαμε τη μείωση της επιδημίας στην κοινότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε ένα επιπρόσθετο μέτρο για να καλύψουμε και αυτό το ενδεχόμενο μεταφοράς του ιού από κάποιον ο οποίος είναι ασυμπτωματικός σε έναν άλλο, σε ένα κλειστό χώρο, να μην δώσουμε καμιά ευκαιρία σε αυτό τον ιό, όσο δυνατόν λιγότερες ευκαιρίες σε αυτό τον ιό να μεταδοθεί. Αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή. Έτσι, οι ψευδέσεις ασφάλειας μιας μάσκας, οι ψευδέσεις ασφάλειας ενός μέτρου το οποίο αφορά και μόνο την απόσταση χωρίς να τηρείται τα μέτρο υγιεινής, δεν σε βοηθά. Θεωρώ ότι πιθανώς όλοι πρέπει να έχουμε στην τσέπη μας ένα αντισηπτικό μαντιλάκι, ένα αντισηπτικό υγρό και να πλένουμε πολύ καθαρά τα χέρια μας. Είναι αδύνατο να διανοηθώ, και το λέει και το Ευρωπαϊκό CDC, να χρησιμοποιεί κανείς μάσκα χωρίς να έχει βάλει πρώτα αντισηπτικό στα χέρια του. Ή να την βγάζει χωρίς να έχει βάλει πρώτα αντισηπτικό στα χέρια του, να έχει πλύνει καθαρά τα χέρια του. Γιατί η επαφή με το πρόσωπο είναι κύριο μήνυμα. Το οποίο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αλλάξει όταν χρησιμοποιεί κανείς μια υφασμάτινη μάσκα με λάθος τρόπο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το διάλειμμα των σχολείων φυσικά και θέλει προσοχή. Βλέπετε ότι το να μπαίνουν τα παιδιά από διαφορετικές πόρτες, πιστέψτε με, είναι θέματα που μας απασχολούν και εμάς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί ελαφρά την καρδία ή χωρίς κανόνες. Θα γίνει με κανόνες. Και οι κανόνες θα είναι πολύ προσεκτικοί και θα αφορούν φυσικά και τα μέτρα υγιεινής και σε αυτούς τους χώρους, και στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Κυρία Καραλατήρα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε πως η επαναλειτουργία των σχολείων θα σημάνει ουσιαστικά την επάνωδο στην κοινωνικο-οικονομική κανονικότητα και κατ' επέκταση στη σταδιακή οικοδόμηση της ανοσίας της κοινότητας, που όπως μας έχετε πει θα βοηθήσει σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα κορονοϊού στη χώρα μας? Νομίζω είναι όλα τα μέτρα έχουν την οικονομική και την κοινωνική παράμετρο και την παράμετρο της δημόσιας υγείας. Εμάς μας ενδιαφέρει σαν επιστήμονες η δημόσια υγεία. Για τα οικονομικά μεγέθη και τις επιπτώσεις της άρσης ή της χαλάρωσης ή της τοποθέτησης νέων περιοριστικών μέτρων τοποθετούνται άλλες ομάδες. Εμείς τα εξετάζουμε και αυτά, αλλά δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημόσια υγεία. Νομίζω για μας αυτή τη στιγμή αυτό έχει την καθοριστική σημασία και νομίζω αυτό ακολουθήσαμε ως τώρα ως πολιτική και δεν διαψευστήκαμε. Σίγουρα το άνοιγμα των σχολείων συνοδεύεται από ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για κάποιες νέες οικογένειες, ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους και οι οποίοι έμεναν σπίτι για να προσέχουν τα παιδιά τους. Πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντική παράμετρος, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η δημόσια υγεία και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στη δημόσια υγεία, στην επάρκεια του συστήματος υγείας, σε ευπαθείς ομάδες που θα είναι σε αυτόν τον περίγυρο. Το είπα και προηγουμένως. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Κυρία Παπαδομαρκάκη από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και το liberal.gr. Καθώς τα νέα κρούσματα φθήνουν και τα καινούρια περιστατικά είναι πλέον εστιασμένα σε οριοθετημένες χωροταξικά περιοχές, μπορούμε πλέον να αισιοδοξούμε ότι περιορίσαμε τον ιό δραστικά και δεν υπάρχει πλέον στην κοινότητα, ή χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε? Την επόμενη μέρα πώς θα αποφύγουμε δεύτερο κύμα από πιθανά εισαγόμενα περιστατικά, όταν το σύστημα υγείας θα έχει ανοίξει και θα καλύπτει τακτικά περιστατικά? Θα υπάρξει νοσοκομείο μόνο για τον κορονοϊό στη διάρκεια του καλοκαιριού? Δεν ξέρω, μπορεί να τοποθετηθεί και ο Υπουργός, αλλά να πω τα δύο-τρία βασικά πράγματα που νομίζω σχετίζονται με την ερώτηση. Ναι, έχουμε πετύχει τη μείωση της επιδημίας. Όλοι μαζί. Την πετύχαμε. Ναι, έχει μειωθεί η διασπορά στον πληθυσμό και η επιδημία φθήνει, μειώνεται, σβήνει. Μπορεί να φτάσει μηδέν, στο μηδέν, στους μηδενικούς αριθμούς μια τέτοια επιδημία? Σήμερα με πολύ χαρά σας ανακοινώσαμε ότι δεν είχαμε κανέναν θάνατο. Για μας είναι μια τεράστια ανακούφιση αυτό το πράγμα. Να μην μιλάμε εδώ πέρα για θανάτους, να μιλάμε για ζωές που σώζονται. Είναι αδύνατο να σβήσει μια τέτοια επιδημία. Όταν υπάρχει εισαγωγή της επιδημίας από άλλες περιοχές, όταν υπάρχουν μικρές φωτιές, όπως το μάζω εγώ, που σιγοκαίνε και δεν πάρει κανείς τα μέτρα του έγκαιρα.
τα οποία είδατε, λέγαμε ότι έχεις το παραμικρό σύμπτωμα από μόνο σου, να αισθάνεσαι ότι είσαι φορέας του ιού. Αυτό δεν καταργείται σαν μήνυμα. Ιδιαίτερα όσο παλεύουμε και με την άρση των μέτρων και η οδήποτε χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε πανόδου. Σε επάνωδο της επιδημίας, την οποία θα παρακολουθούμε με μαθηματικά κριτήρια. Θα παρακολουθούμε με αυξημένο τέστινγκ. Θα παρακολουθούμε με οροεπιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες θα δείχνουν την τυχόν παρουσία του ιού σε περισσότερο και σε μεγαλύτερο βαθμό σε κάποια από τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, τα οποία μπήκαν και πιο αυστηρά μέτρα. Ο Υπουργός τα ξέρει καλύτερα. Και τα οποία, στα οποία οι άνθρωποι συμμορφώθηκαν. Εκεί μπορούμε να δούμε πολύ περισσότερη κυκλοφορία του ιού και με μια μεγαλύτερη συλλογική ανοσία. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή στο να πεις ότι μηδένισα, έζησα την επιδημία αυτή τη στιγμή. Και ιδιαίτερα όσο θα ανοίγει και η χώρα και τα μέτρα θα χαλαρώνουν, θα υπάρχουν και περισσότερες ευκαιρίες διασποράς του ιού από κάποιον ενδεχομένως ο οποίος είναι ασυμπτωματικός ή κάποιον ο οποίος έχει ελαφρά συμπτώματα και τα παρέβλεψε ως μη όφιλε, να το πω αυτό, και θα μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες διασποράς. Γι' αυτό θα είναι η συνεργασία των μαθηματικών, των επιδημιολόγων, των κλινικών γιατρών και οι αντοχές του συστήματος υγείας από την άλλη φορά. Δεν θέλω να τίθετε το ηθικό δίλημα, το οποίο πιστέψτε με και εμείς το έχουμε πάρα πολύ, το ότι επενδύω στην σταδιακή συλλογική ανοσία βλέποντας αντοχές του συστήματος υγείας. Είναι αδύνατο να μην εκτεθούμε στον ιό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να απομονωθούμε κυριολεκτικά και να μην έχουμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Και νομίζω αυτό είναι στα όρια του αδυνάτου για τις περισσότερες χώρες. Και δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που θα γίνει είναι σταδιακά θα εκτεθούμε στον ιό. Αποφύγαμε σε αυτή την πρώτη φάση το να εκτεθούμε όλοι μαζί. Αποφύγαμε στο να νοσήσουμε σταδιακά, να νοσήσουμε όλοι μαζί και να δούμε τραγική πίεση στο σύστημα υγείας όπως είδανε φίλες χώρες. Με αντίστοιχα τραγικά νούμερα στους νεκρούς, στις εισαγωγές της ΜΕΘ, την ανεπάρκεια δυνατών, να το τονίσω αυτό, συστημάτων υγείας να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα μας αυτό. Και θα προχωρήσουμε έτσι. Αλλά σταδιακά η κοινωνία πρέπει να ανοίξει. Έτσι. Είναι αδύνατον να μείνεις περιορισμένος και κλεισμένος και να περιμένεις το πότε θα φτιαχτεί ένα εμβόλιο, το οποίο μπορεί να μην είναι και ποτέ αποτελεσματικό. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και πολύ σταδιακοί σε αυτή την ελεγχόμενη επάνωδο της χώρας στην μερική κανονικότητα, χρησιμοποιώντας τις μαθηματικές μας εκτιμήσεις και την επάρκεια του συστήματος υγείας. Αυτό είναι η επιστήμη. Έτσι πορευτήκαμε έως τώρα, έτσι θα πορευτούμε και από εδώ και μετά. Σαφέστατα και το σύστημα υγείας θα είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περιστατικά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν εφησυχάζουμε και θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε το σύστημα υγείας για πιθανή δυσμενή εξέλιξη. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πούμε ότι τελείωσε ο κορονοϊός, σταματάμε ή να γκρεμίσουμε ότι χτίσαμε μέχρι τώρα στο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας θα συνεχίσει να ενισχύεται περαιτέρω για να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, αλλά ταυτόχρονα θα, όπως είπαμε ήδη τις προηγούμενες ημέρες, θα ξεκινήσει να επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, με συγκεκριμένους κανόνες, με όρους και προϋποθέσεις. Ανά πάσα στιγμή θα είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση και ναι, θα υπάρχουν και δομές οι οποίες θα λειτουργούν συνέχεια αποκλειστικά για τον COVID. Η κυρία Τσιβίκα από το mononews.gr. Κύριε Τσιόδρα, σύμφωνα με στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η COVID-19 μπορεί μεν να προκαλεί ανάπτυξη αντισωμάτων, αλλά η ανίχνευσή του στο αίμα δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανοσία εναντίον του SARS-CoV-2. Κατά συνέπεια, δεν είναι ενδεικτική ούτε των πιθανοτήτων που έχει κανείς να ξαναμολυνθεί από τον ιό. Από την άλλη πλευρά, στα αρχικά στάδια της λίμωξης, οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν ανιχνεύουν το 100% των μολυσμένων. Με βάση αυτά τα στοιχεία, πόσο αξιόπιστο και ασφαλές μπορεί να είναι το λεγόμενο υγειονομικό διαβατήριο με το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα ταξιδεύουν οι τουρίστες στην Ελλάδα? Ναι, νομίζω ο δημοσιογράφος θέτει αυτό το θέμα της επιστημονικής αβεβαιότητας για το θέμα των αντισωμάτων και το αν προξενούν ή όχι ανοσία σε κάποιον που τα έχει. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι από τα δεδομένα από άλλους κορονοϊούς θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανοσία σε αυτούς τους ανθρώπους για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τώρα το θέμα
Το αν επιβεβαιωθεί αυτό θα το δούμε στις μελέτες που θα ακολουθήσουν τις επόμενους μήνες. Νομίζω ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διατηρεί την επιφυλάξη του, γιατί θέλει να μιλάει πάντα εκ του ασφαλούς και έτσι έχει κινηθεί μέχρι τώρα σε αυτή την επιδημία και σε άλλα θέματα, και νομίζω είναι σωστό να μιλάμε εκ του ασφαλούς και να μην προτρέχουμε σε προβλέψεις για το τι σημαίνει η όχι παρουσία αντισωμάτων. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επιστημονικά δεδομένα ότι αυτοί που έχουν περάσει την νόσο έχουν ξανακολλήσει. Κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να έχουν θετική παρουσία του ιού με τις εργαστηριακές, μοριακές εργαστηριακές τεχνικές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι πολλοί. Είναι λίγοι άνθρωποι που διατηρούν θετική την ανίχνευση του ιού για ένα μήνα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν σημαίνει δυνατότητα να μολύνεις τους άλλους. Μάλλον δεν σημαίνει δυνατότητα να μολύνει στους άλλους με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα από πολύ αξιόπιστες επιστημονικές ομάδες που δουλεύουν στη Γερμανία. Θέλω να πω εδώ όμως ότι θα προβλέπω ότι θα χρησιμοποιείται συνδυασμός των δύο στο μέλλον, τόσο του μοριακού διαγνωστικού ελέγχου όσο και του αντισωματικού ελέγχου, στην προσπάθεια να γρήγορα να ανιχνεύσεις ένα περιστατικό και να το ιχνηλατήσεις, να ιχνηλατήσεις τις επαφές του, να το απομονώσεις και να διατηρήσεις την επιδημία σε έλεγχο στον χώρο στον οποίο την ανιχνεύεις. Οι εργαστηριακές αβεβαιότητες όσο περνάει ο καιρός ξεπερνιούνται. Κάποια τεστ αποδεικνύονται πολύ περισσότερο αξιόπιστα από άλλα. Ήδη έχουμε κάποια προκαταρτικά δεδομένα από τις ευρωπαϊκές αρχές για κάποια ταχεία τεστ και θα δούμε ακόμα περισσότερα. Και ο μοριακός έλεγχος παραμένει αυτή τη στιγμή ο πιο αξιόπιστος εργαστηριακός έλεγχος για να ανιχνεύσει κανείς την νόσο, ακόμα και αν δεν την ανιχνεύει στην περίοδο υπόασης, ακόμα και αν έχουμε και στην πατρίδα μας είχαμε αρχικά αρνητικό έλεγχο, ο οποίος μετά επιβεβαιώθηκε. Και αυτό είναι σημαντικό σε όλη την κλινική ιατρική, η παρακολούθηση του ασθενούς. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι αν έχεις μια αμφιβολία να επανελέγχεις. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο διαβατήριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον με τα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι. Άλλο τι ακούτε και για τις πολιτικές τοποθετήσεις και νομίζω από ξένα κράτη, πάντα το τονίζω έτσι, ότι θα υπάρξει κάποιο διαβατήριο που θα σου δίνει την ελευθερία να πηγαίνεις από κάποιο χώρο σε κάποιον άλλο. Το διαβατήριο πάντα είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Είναι η απομόνωση όταν έχω τα συμπτώματα. Είναι η τήρηση της υγιεινής των χεριών σε κάθε μας μικρή δραστηριότητα. Όταν τα τηρείς αυτά, και το είδαμε, πιστέψτε με φέτος, εγώ πιστεύω ότι μέρος της μείωσης της γρήπης στην πατρίδα μας ήταν γιατί τηρήσαμε και τα μέτρα για τον κορονοϊό. Θα δείτε ότι θα επιδράσει ευεργετικά και σε άλλες ιώσεις που μας ταλαιπωρούν. Όλη αυτή η αλλαγή στη φιλοσοφία μας. Άρα αυτό θα είναι το διαβατήριό μας για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.